στην Αθήνα ο προβληματισμός και η ανησυχία είναι μεγάλη που επικρατούν στις πρεσβείες του Ισραήλ και των Παλαιστινίων μετά τα τελευταία γεγονότα. Θα συνδεθούμε απευθείας με τα γραφεία της Παλαιστινιακής Αρχής και το ρεπόρτερ μας Νίκο Αγγελίδη που βρίσκεται εκεί, αλλά και με την οικία του Ισραηλινού πρεσβευτή, όπου βρίσκεται η Στέλλα Παπαδοπούλου. Να πάμε, βλέπουμε μάλιστα τον κύριο Σασόν, τον Ισραηλινό πρεσβευτή, ο οποίος θα κάνει σε λίγο δηλώσεις. Να πάμε πρώτα στον Νίκο τον Αγγελίδη. Νίκο. Σταυρούλα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τα γραφεία της Παλαιστινιακής Αρχής. Να πούμε ότι πριν από λίγο συνομιλήσαμε με τον πρέσβη, τον κύριο Αμπντουλά, ο οποίος μας εξέφρασε όλη την αγωνία που ζουν εδώ οι διπλωμάτες αλλά και όλοι οι Παλαιστίνοι που ζουν στην Αθήνα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ραμάλα. Ζήσαμε και εμείς μερικές ώρες εδώ, πραγματικά στιγμές αγωνίας, παρακολουθώντας μέσα από δορυφορική τηλεόραση τα γεγονότα έτσι ακριβώς όπως διαδραματίζονται στη Ραμάλα. Νίκο, όμως φαντάζομαι ότι εκεί θα έχουν κάποια επικοινωνία και με τους Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Ραμάλα. Δεν ξέρω αν έχουν περισσότερη πληροφόρηση από αυτά που μεταδίδουμε. Έτσι ακριβώς υπάρχει ανοιχτή γραμμή εκτός από την παρακολούθηση μέσω δορυφορικής τηλεόρασης από τα αραβικά δίκτυα. Υπάρχει και η τηλεφωνική επικοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ειδικός σύμβουλος του Γιασέρ Αραφάτ βρίσκεται ήδη στα χέρια των Ισραηλινών, ότι έχει πολιορκηθεί ο χώρος όπου βρίσκεται η οικία του Γιασέρ Αραφάτ. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ακριβώς για το τι γίνεται. Πάντως ο ίδιος ο Γιασέρ Αραφάτ έχει κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι δεν πρόκειται με τίποτα να παραδοθούμε. Είναι δικαίωμά μας να πολεμήσουμε για τα κεκτημένα του λαού μας. Πάντως η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι μια κατάσταση ένταση, μια κατάσταση έντονης αγωνίας. Αυτή τη στιγμή επισκέφτονται τον πρέσβη, πολιτικοί ηγέτες. Πριν από λίγο ήταν ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κοινωνικού Κινήματος Δημήτρη Τσοβόλας, η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Αλέκα Παπαρίγα και τώρα ο αρχηγός του συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος. Μάλιστα, Νίκο, έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο κ. Σαμπτάλα. I went into the main building where Mr. Arafat is working, and they went in every office of that building except his personal office. Moreover, they destroyed the water reservoirs of the city in order to thirst people to surrender, and they bombarded the only hospital of the city, the Ramallah Hospital. These are war crimes, and the world should not stand idly by and watching the Israeli government butchering the Palestinians in that manner. Αποφασισμένοι για όλα δηλώνουν οι Παλαιστίνοι. Ακούσαμε τον κύριο Αμπντάλα. Δούμε τώρα σε λίγο. Βρίσκεται στα γραφεία της διπλωματικής αντιπροσωπείας των Παλαιστινίων στην Αθήνα. Νίκο. Αντώνη, κυρίες και κύριοι, πράγματι ανησυχία και αγωνία επικρατεί εδώ στα γραφεία της Παλαιστινιακής Αρχής, όπου οι διπλωμάτες παρακολουθούν μέσω τηλεόρασης αλλά και με ανοιχτές τις τηλεφωνικές τους γραμμές το τι συμβαίνει στην πατρίδα τους. Να πούμε ότι δήλωσε ο επιτετραμένος εδώ των Παλαιστινίων, θέλω να μας πεις. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι πριν από λίγο επισκέφθηκε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός κύριος Παρασκευάς Αβγερινός τον πρέσβη, τον κύριο Αμπντάλα Αμπντάλα, στον οποίο και ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει κάποια πρωτοβουλία. Σε δύο μέρες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου θα βρίσκεται στην περιοχή, θα επισκεφθεί την Ραμάλα και το Τελαβίβ αλλά και το Κάιρο, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά η Αίγυπτος θα πρέπει να αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία για την επίλυση αυτής της πραγματικά πολύ μεγάλης κρίσης. Να πούμε επίσης ότι οι πληροφορίες που έχουμε εδώ από τον κύριο Αμπντάλα μιλούν ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν φτάσει ακόμη και μέσα στο δωμάτιο του Γιασέρ Αραφάτ. Καταλαβαίνουμε πόσο έκριθμη και πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Αντώνη. Να ακούσουμε, Νίκο Αγγελίδη, τι δήλωσαν τα πολιτικά στελέχη τα οποία επισκέφθηκαν την Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία σήμερα. Παρά το γεγονός ότι με την πρεσβεία του Ισραήλ, όπου βρίσκεται ο Σταμάτης Κοκκινόπουλος, και τα γραφεία της διπλωματικής αποστολής της Παλαιστινιακής Αρχής, όπου βρίσκεται ο Νίκος Αγγελίδης. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους. Να ξεκινήσουμε από την πρεσβεία του Ισραήλ. Ολοκληρώθηκε η διαδήλωση. Ολοκληρώθηκε, Μαρία, η διαδήλωση εδώ στην πρεσβεία του Ισραήλ. Πριν από λίγο αποχώρησαν όλοι οι συγκεντρωμένοι και η αστυνομία πριν από 20 λεπτά περίπου έδωσε ξανά στην κυκλοφορία τους δρόμους που είχε κλείσει, δηλαδή την οδό Κατεχάκη και την οδό Μουσών που οδηγεί προς το Γαλάτσι. Ποιο κλίμα επικρατεί εκεί στην πρεσβεία, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας? Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, έχει παραμείνει αστυνομική δύναμη, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Mm-hmm. Πάντως έχουν φύγει όλοι οι συγκεντρωμένοι και δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Πάμε και για στα γραφεία της Παλαιστινιακής Αρχής, της διπλωματικής αποστολής της Παλαιστινιακής Αρχής. Νίκο. Μαρία, κυρίες και κύριοι, εδώ στην διπλωματική αρχή της Παλαιστίνης τα πράγματα είναι σαφώς πάρα πολύ ήρεμα από το πρωί. Υπήρχε βέβαια η μεγάλη αγωνία, η αγανάκτηση για τα όσα συμβαίνουν στην Ραμάλα. Πριν από λίγο πάντως οι διπλωμάτες εδώ που παρακολουθούν κυριολεκτικά με
ζωγραφισμένοι την αγωνία στα πρόσωπά τους, στις τηλεοράσεις τους, αλλά προσπαθούν και μέσω τηλεφώνου να μάθουν κάποια νέα από την πατρίδα τους, ένιωσαν μια ανακούφιση βλέποντας την τηλεόραση τον Γιασέρ Αραφάτ, ο οποίος στο τηλεοπτικό δίκτυο του Αμπου Ντάμπι έδωσε ζωντανή συνέντευξη τύπου. Ήταν ένα γεγονός που τους χαροποίησε ιδιαίτερα. Κατά τα άλλα, όλα κυλούν εδώ ήρεμα. Οι διπλωμάτες μας λένε ότι πρέπει να επικρατήσει η ψυχραιμία. Μαρία.